Olympiakos. Now we have Olympiakos against Arsenal FC. Ignore me, Arsenal, στο δρόμο του Ολυμπιακού, στους 32 του Europa League. Μετά τη φιναλίστ του Champions League τότε, ο Ολυμπιακός καλείται να αντιμετωπίσει και τη φιναλίστ του περσινού Europa League Arsenal και θέλει να ζήσει στιγμές ανάλογες του θριάμβου της 29ης Σεπτεμβρίου 2015, όταν είχε επικρατήσει με σκορ 3-2 μέσα στο Emirates. Nesta fase... Η Arsenal είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Όπως είπες και εσύ, είναι η φιναλίστ του περσινού Europa League. Παίξαμε ήδη με την Tottenham που είναι η φιναλίστ του περσινού Champions League. Πρόκειται για ένα πολύ δυνατό αντίπαλο, όμως και ο Ολυμπιακός έχει κάτι να πει σε αυτές τις δύο αναμετρήσεις. Πιστεύουμε πως θα είναι δύο πάρα πολύ ωραία παιχνίδια. Η Arsenal του Παπασταθόπουλου και Μαυροπάνου βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο μετά την απόλυση του Emery και την πρόσληψη του Ljungberg. Αλλά αυτό δεν αποπροσανατολίζει τον Μαρτίνς. Μπορεί να όλος ο κόσμος να θεωρεί πως ανάμεσα στις δύο αυτές ομάδες το φαβορί είναι ξεκάθαρα η Arsenal. Όμως η αλήθεια είναι πως και εμείς στο μυαλό μας έχουμε την πρόκριση. Πιστεύουμε στον εαυτό μας. Έχουμε ήδη αποδείξει πως είμαστε πάρα πολύ δυνατοί μέσα στην έδρα μας. Το Καραϊσκάκης δεν είναι καθόλου εύκολο για καμία από τις ευρωπαϊκές ομάδες να το επισκεφθεί. Από την πλευρά τους, οι οπαδοί της Arsenal υποδέχτηκαν με σκεπτικισμό την κλήρωση. Η Arsenal κληρώθηκε να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο 32 του Europa League, στην κορυφή της βαθμολογίας στο ελληνικό πρωτάθλημα, αίτητος. Συγκρίνοντας με την κατάσταση που βρίσκεται η Arsenal, σίγουρα δεν είναι μια εύκολη κλήρωση. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί την Arsenal στις 20 Φεβρουαρίου και 7 ημέρες μετά θα ταξιδέψει στο Λονδίνο για να αποκλείσει τους κανονιέριδες και να συνεχίσει να ονειρεύεται ευρωπαϊκά.